Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε εκπομπή χωρίς παροπίδες και άποψη μαζί. Πάντα και με τον Χάρη τον Κυρακίδη. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μια έτσι ματιά στη χθεσινή υποδρομιακή συνάντηση, το ότι ξεχωρίσαμε. Έκπληξη στο φινά, στην 8η υποδρομία. Επικράτησε η Κουινίνα. Είχε καλή ανάβαση από τη Σόφιν Ράλστον. Έκανε την έκπληξη στην υποδρομία της πρώτης κλάσης που είχαμε. Από εκεί και πέρα, να πω για τις δύο νίκες που είχε ο ιδιοκτής Παύλος Σεοχάρους με την Hawaii Flowers και την Ερωμένη. Τι να προσθέσεις. Μάλιστα και ο Ινδιάνος, σωστά. Επίσης να πούμε ότι τρεις αναβάτες πήραν από δύο νίκες. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καποδίστρας, ο Γκάντζαλη και ο Καράμανος. Ναι. Και ένα επίσης έτσι, εντάξει, στατιστικό το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά είναι ότι τρεις, εννέα προμηθευτές πήραν από μια νίκη. Μάλιστα. Και τρεις από αυτούς είναι αδέρφια. Κωνσταντίνος Νικολάου, Γιώργος Νικολάου, Νίκος Νικολάου. Πήραν από μια νίκη και η Φυσούνα που διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση από τον Νίκο, Γιώργος σταθερός, ο Κωνσταντίνος επιστρέφει σιγά σιγά. Όλα αυτά στην χθεσινή υποδρομιακή συνάντηση. Μια και είμαστε πριν πάμε να δούμε την Κουινίνα, απλά επειδή μου αρέσει κάποτε έτσι να σχολιάζω κάποια πράγματα, να πω ότι είδα την έκθεση των λεγών, τιμωρήθηκε με 4 συναντήσεις αποκλεισμό ο Χρήστος ο Παύλου που ύπευσε τον Νοτιάν, τον νικητή Νοτιάν. Θεωρώ ότι υπήρχε έτσι έναν κλείσιμο αμέσως μετά την εκκίνηση, όχι όμως κλείσιμο για να έχουμε ένα αποκλεισμό 4 συναντήσεων μέσω σε όλα αυτά που είδαμε και θα δούμε και στο μέλλον όσον αφορά κάποια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί τόσο αυστηρά ο Χριστάκης ο Παύλου, ένας αναβάτης που θεωρώ ότι όποτε μπορεί να τρέξει, μπορεί, προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτόν. Οπότε δεν νομίζω να έπρεπε να τιμωρηθεί με 4 συναντήσεις. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Οπότε άποψη και εγώ ήταν υπερβολική για τον Χρήστον Παύλου, του οποίου να σημειωθεί ήταν η πρώτη νίκη του για φέτος. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάπου. Τέλος πάντων. Αυτά τουλάχιστον προσωπική μας άποψη. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Κουινίνα. Ναι, ναι. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε να δούμε την Κουινίνα και επιστρέφω. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη 8η υποδρομία. Όχι καλή κίνηση για τον Ζάραξ, ο οποίος μένει σχετικά πίσω στα αρχικά στάδια με την ευλογημένη να έχει άριστη κίνηση και να τίθεται στην πρωτοπορία να οδηγήσει τον ομιλό. Τώρα έρχεται ο Ζάραξ να τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση, εξωτερικά και ο κριτικός Σάντι. Ενδιάμεσα είναι και ο Exclusive σε καλή θέση, με ευλογημένη να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται του Ζάραξ, ο οποίος ακολουθεί το ρυθμό από την δεύτερη θέση. Είναι από την εξωτερική και ο κριτικός Σάντι. Πιο έξω είναι και ο Ελαπόλεμο σε καλή θέση. Exclusive ενδιάμεσα, Κουινίνα στη συνέχεια. Σεραποστόλη ακολουθεί με My Victory. Είναι στη συνέχεια, πλησιάζομαι στο 800 μέτρα, θέλει να προηγηθεί τώρα ο κριτικός Σάντι μαζί με τον Ζάραξ, με την τρίτη ευλογημένη, τέταρτος είναι ο Έλα Πόλωμο. Ύψος των 600 μέτρων τώρα με κριτικό Σάντι να πάει στο κεφάλι τώρα και να προηγείται. Έρχεται ο Έλα Πόλωμο να περάσει στη δεύτερη θέση τώρα. Και μένει στη συνέχεια ο Ζάραξ ευλογημένη και ο Σέρα Αποστάλης 500, κριτικός Σάντι στην πρωτοπορία. Προηγείται Έλα Πόλωμο, ακολουθεί το ρυθμό. Και στη συνέχεια είναι ο Σέρα Αποστόλης, η ευλογημένη, η οποία προσπαθεί και αυτή να μπει στην κούρσα με κριτικό Σάντι στην πρωτοπορία. Προηγείται. Έλα Πόλωμο, φαίνεται έχει τις δυνάμεις να περάσει τώρα στην πρωτοπορία. Στη συνέχεια είναι η ευλογημένη από την εξωτερική, ο Σέρα Αποστόλης και άλλα λόγα. Με τον Έλα Πόλωμο να έχει ωστόσο το προβάδισμα. Ένα-δύο μήκη μπροστά, να εξκλούζει με το καλό finish του τώρα. Και πιο έξω και πάλι προσπαθεί να βελτιωθεί. Έλα Πόλωμο απειλείται τώρα. Να και η Κουινίνα, να ο Exclusive, Exclusive και Κουινίνα. Στο τέλος, να η μεγάλη έκπληξη, από την, φαίνεται από την Κουινίνα. Αυτή λοιπόν ήταν η νίκη έκπληξη για τη χθεσινή συνάντηση της Κουινίνας. Χάρη, κατάξεις. Πάμε στους αναβάτες. Κωνσταντίνος Καποδίστρια, 86 νίκες. Είπαμε είχε δύο νίκες. Δεύτερος Μιχάλης Πέπος με 62. Τρίτος Χαρολάμπος Ανδρέου με 60. Τετάρτος Δημήτρης Κεφάλας με 57. Πέμπτος Παναγιώτης Δημητσάλης με 53. Έκτος Ορύμπιος Γεωργίου με 37. Εβδόμος Μινάς Κωνσταντίνου με 35. Όγδοος Γιώργος Σταυρίδης με 22. Ενάδος Ουμάν Καντζέλη με 18. Και δέκατη Σόφη Ράλστο με 17. Πάμε στους προπονητές. Ελέον Εφίδου πρώτο με 47 νίκες. Ακολουθεί ο Χρήστος Χριστοφόρου με 36. Τρίτος Πανίκο Τσακούρας με 34. Τέταρτος Ναρχάιτα με 31. Πέμπτος Χρήστος Πετρούτσου με 29. Έκτος Κυριακός Ροδί Κυριακού με 24. Έβδομος Γιώργος Τσιλεπίδης με 23. Ογδόος Γαβρίλος Σαβαρτσής με 23. Ένατος Γιώργος Νικολάου με 22. Και δέκατος Βασίλης Χατζηγιάννης με 20 νίκες. Στα αυτά όσον αφορά κατάξεις σε προπονητές και αναβάτες, μικρή διακοπή και επιστρέφω.
Επιστροφή στην εκπομπή μας χωρίς παροπίδες για να αναλύσουμε την αυριανή υποδρομιακή συνάντηση. Έχουμε 7 υποδρομίες, είναι λειψή υποδρομιακή συνάντηση, χάρη η αυριανή. 7 υποδρομίες γέμεσαν έτσι με το ζόρι. Θα έχουμε, πιστεύω, και αρκετές διαγραφές στην αυριανή υποδρομιακή συνάντηση. Όταν τις ανακοινώσουν, αν και κάποιες τις γνωρίζουμε, δεν θα τις αναφέρουμε. Θα τις ανακοινώσουν αύριο όταν έρθει η ώρα, οι αρμόδιοι. Λοιπόν, έχουμε 7 υποδρομίες. Εντάξει, από πλευράς ποιότητας, νομίζω η 5η υποδρομή είναι μια καλή υποδρομή, παρά το ότι 6 συμμετοχές έχουμε. Η 6η υποδρομή επίσης φαίνεται έτσι μια καλή υποδρομή με φαβορή στοιχηματικό τον Taras Light. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, κάποιο ενδιαφέρον και 3η υποδρομή με 3 καλά τριετή. 4η υποδρομή και αυτή με, σε ολιγομήριο μήλων. Που να μην γίνει και ακόμα πιο λίγο μιλή. Όπως όλα δείχνουν. Όπως όλα δείχνουν. Και στην πρώτη. Και η 7η υποδρομία θεωρείται σχετικά φύρο. Σχετικά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα να. Κάπου τα έχασα. Είναι το Pixic σίγουρα και έχουμε ένα τέτρακαστ. Έχουμε πολλά. Τώρα τα βρούμε. Ναι, ναι, έχουμε πολλά. Ένα λεπτό να τα βρούμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τέτρακαστ. 2.726 ευρώ, ένα αρκετά μεγάλο ποσό που στοιχηματίστηκε. Σύνθεο Forecast 2.112 ευρώ 96 σεν, σύνθεο Forecast. Και το Peak 6 είναι το εγκυμένο στις 27.297 ευρώ. Μάλιστα, λοιπόν, ναι, το όπως το έβλεπα δεν είχαμε και δεν είχαμε πολύ jackpot 9. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. 1200 μέτρα, Ρωμαίος με τον Καράμανο, Hawaii Rider με τον Πέπο, Blue Kiron όμως με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Φρέγια με τον Καποδίστρα και Hawaii Queens με τον Νίκο Τσακούρ. Πρώτη υποδρομία λοιπόν του προγράμματος, στα 1200 μέτρα χάρη, Hawaii Rider ανερχόμενος, Φρέγια σταθερή, φαίνεται να ξεχωρίζουν λίγο από τους υπόλοιπους. Ναι, φαίνεται αυτά τα δύο άλογα θα διεκδικήσουν την νίκη και πιστεύω και ο Ρωμαίος είναι καλό άλογο, αν έρχεται είναι και αυτός υπολογίσιμος. Πάμε να δούμε 15 Σεπτεμβρίου. Πάμε λίγο πίσω να δούμε την νίκη για τη Hawaii Queens. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη πρώτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Προσπαθούν δύο άλογα, η Hawaii Queens και η Καρμεσίτα. Η Hawaii Queens είναι από την αρχή να πάρει την πρωτοπορία από την Καρμεσίτα και θα τα καταφέρει. Στην τρίτη θέση έχει τοποθετηθεί η JTM, ενώ πιο πίσω τρέχει η Amazing Exodia με τελευταίο τον Albus Double Door. Στο 600 η Hawaii Queens στην πρωτοπορία, ακολουθείται από την Καρμεσίτα. Και στην τρίτη θέση είναι η JTM. Πλησιάζοντας το φεύγουμε από το 500, η Hawaii Queens στην πρωτοπορία. Δύο μήκη μπροστά από JTM που περνά στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω μένει η Καρμεσίτα. Στην τέταρτη θέση ο Albus Double Door. Ενώ στην τελευταία θέση τρέχει η Amazing Exodia. Με τη Hawaii Queens να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Στα δύο μήκη από την JTM η οποία προσπαθεί να κρατήσει επαφή. Ο καλό φινίσιο κάνει ο Albus Double Door τώρα. Με την Hawaii Queens να έχει ξεφύγει τώρα και να είναι 4-5 μήκη μπροστά από την JTM που κρατά τη δεύτερη θέση. Η Hawaii Queens με εύκολο τρόπο θα κερδίσει στην αξία του προγράμματος. JTM στη δεύτερη θέση, Albus Double Door και στην τέταρτη θέση Amazing Sodia. Πρώτη υποδρομία, Freya, Hawaii Rider, Romeo's Hawaii Queens. Freya, Hawaii Rider, Romeo's Hawaii Queens, 4-2-1-5, 4-2-1-5. Καλύτερα Γκανιά. Πάμε να δούμε στην δεύτερη υποδρομία Μαριού με το 5, έκτη υποδρομία Taras Light με το 2, δεύτερη υποδρομία Μαριού με το 5, έκτη υποδρομία Taras Light με το 2. Καλύτερα δίδυμα, τρίτη υποδρομία Σερ Πέπε Ελμπρούς 3-2 και έκτη υποδρομία Taras Light Χαμόγια 2-3. Τρίτη υποδρομία Σερ Πέπε Ελμπρούς 3-2 και έκτη υποδρομία Taras Light Χαμόγια 2-3. Και καλύτερα Outsider, έβδομη υποδρομία Σερ Νίος με το 3, έβδομη υποδρομία Σερ Νίος με το αριθμό 3. Δεύτερη υποδρομία, 1000 μέτρα. King Ψήλος με το Χαράλαμπο Ανδρέου. Αργέντιαν με Τσουχνικά. New Trojan με τον Λουίζο Ανδρέου. Ανδριανή Τάκερτον με τον Ρακλέο. Μαριού με τον Καποδίστρα. Σκίνη Φόξ με τον Πέπτο. 6 συμμετοχές στη δεύτερη υποδρομία, χαρή. Να πάρω την πρώτη συμμετοχή της Μαριού, της Μαριούς, όχι τη δεύτερη. Πιστεύω ναι. Είναι καλή φορά, δεν είναι ικανή να διεκδικήσει μια αξιώση στην νίκη. Επίσης η Skinny Fox φαίνεται έτσι παρά το ότι δείχνει μια αστάθεια στον καλπασμό της, ότι σιγά σιγά αποκτά εμπειρίες. Και μια κούρσα από τις Αντριανίες Τάκερτον πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη σε αυτήν τη συμμετοχή. 1η Ιουνίου, Μιγιώτης King στην νίκη, Μαριού στη δεύτερη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Μιγιώτης Κίνγκ, αλλά πολύ καλή εκκίνηση έχει και η Μαριού, αλλά και η Μαριέτα τώρα που προωθείται με τον Μιγιώτη Κίνγκ και την Μαριέτα. Τώρα είναι δίπλα του η Μαριού. Είναι τρίτη, όταν χαμόνι στην τετάρτη θέση. Μιγιώτης Κίνγκ εσωτερικά έχει το πλεονέκτημα τώρα
από την Μαριέτα. Στα τρία μήκη είναι η Μαριού και πιο πίσω ήταν Χαμόν, 600. Πάντα μπροστά ο Μιγιώτης King, η Μαριέτα είναι στο μισό μήκος. Πιο πίσω είναι η Μαριού και ήταν Χαμόν. Με το Μιγιώτη King πάντα να έχει πλεονέκτημα από την Μαριέτα. Πιο πίσω είναι η Μαριού που κάνει ένα καλό ανέβασμα και πλησιάζει την Μαριέτα, η οποία πιέζει τώρα το Μιγιώτης King στη στροφή. Ο οποίος έχει πλεονέκτημα στο 1,5 μήκος Μαριέτα και Μαριού, η οποία κάνει καλό ανέβασμα. Μιγιώτης King είναι μπροστά, ξεφεύγει τώρα από την Μαριέτα. Η Μαριού θέλει να περάσει αυτή η δεύτερη. Μιγιώτης King στην πρωτοπορία. Η Μαριού απ' έξω κάνει καλό ανέβασμα στα 2-3 μήκη είναι. Μιγιώτης King έχει δυνάμεις. Μιγιώτης King 3 μήκη. Μιγιώτης King θα κερδίσει καθαρά. Μαριού στην δεύτερη θέση. Μαριέτα και Τουτανχαμών. Δεύτερη υποδρομία. Μαριού, Skinny Fox, Ανδριανής Τάγκερτον, New Trojan. Μαριού, Skinny Fox, Ανδριανής Τάγκερτον, New Trojan. 5-6-4-3, 5-6-4-3. Τρίτη υποδρομία, 1200 μέτρα. First shoot με τον Καποδίστρια, Ελμπρούς με τον Δημητσάνη, Σερ Πέπε με τον Πέπο, Royal Flash με Τσουχνικά και Δάφνη με τον Χαράλαμπο Ανδρέου. 5 οι συμμετοχές στην τρίτη υποδρομία. Φαίνεται 3 άλογα περίπου με τις ίδιες πιθανότητες χάρη. Δηλαδή, first shoot, Ελμπρούς, Σερ Πέπε, τα λέω έτσι με τη σειρά που διαγωνίζονται. Περίπου στις ίδιες πιθανότητες. Εξαρτάται και το ρυθμό που θα δώσει ο first shoot, φαίνεται μαζί με τον Ελμπρούς. Αν το εκμεταλλευτεί αυτό ο Σερ Πέπε. Εξαρτάται από τις λεπτομέρειες. Yeah. Όπως είπαμε πολλές φορές στις περισσότερες υποδρομίες, πώς θα εξελιχθεί η διαδρομή. Αυτά άλογα είναι σχεδόν ισοδύναμα. Πιστεύω ότι θα δούμε έτσι μια καλή αναμέτρηση στο τέλος. 6 Ιουλίου, Αριάδνη στην νίκη, first shoot στην τρίτη θέση, Ελμπρού στη δεύτερη, Royal Flash στην πέμπτη θέση. Τρίτη υποδρομία, έχει δοθεί εκκίνηση τη τρίτη υποδρομία. Μένει πίσω η Αριάδνη. Έχει καλή εκκίνηση η Στόρμη, αλλά εξωτερικά και ο first shoot και ο Ελμπρού. Θα είναι σε καλή θέση. Η Στόρμη πιέζει για να πάρει αυτή την πρωτοπορία από τον first shoot και τον Ελμπρού που είναι στην τρίτη θέση. Με τη Στόρμη να δίνει ένα καλό ρυθμό και είναι στα δύο μήκη από τον first shoot. Ελμπρού έμεινε πίσω η Αριάδνη και ακόμη πιο πίσω ο Royal Flash. Καθώ σε καλό ρυθμό, Στόρμη είναι στην πρωτοπορία. First shoot είναι στη δεύτερη θέση. Ελμπρού εσωτερικά θέλει και αυτό να πλησιάσει. Είμαστε κοντά στο 700, πάντα μπροστά είναι η Storm. Η first shoot τώρα θέλει να πλησιάσει στην δεύτερη θέση, στο μισό μήκος, και αναμένει εσωτερικά ο Ελμπρούς. Πάμε για 600. First shoot δίπλα από τη Storm που πιέζει να παραμείνει μαζί του. Ο Ελμπρούς περιμένει και αυτό στην τρίτη θέση, ενώ πίσω αρχίζει και πλησιάζει κάπως και η Αριάδνη. Καθώς το 400 first shoot είναι στην πρωτοπορία από τη Storm που πηγαίνει εσωτερικά ο Ελμπρούς, αλλά και η Αριάδνη που φαίνεται ότι είναι και αυτή δυνατή και ετοιμάζεται μάλιστα να κάνει και αυτή επίθεση. First shoot Ελμπρούς και Αριάδνη εξωτερικό. Ελμπρούς θέλει να περάσει τώρα στην πρωτοπορία και θα δεχθεί επίθεση εξωτερικά από την Αριάδνη. Ελμπρούς, first shoot και Αριάδνη στην εξωτερική που συνεχίζει το καλό της finish. Ελμπρούς μπροστά. Αριάδνη όμως είναι δυνατή απ' έξω. Ελμπρούς και Αριάδνη που θα περάσει εξωτερικά. Η Αριάδνη θα κερδίσει καθαρά στο τέλος. Ελμπρούς, first shoot, Stormy και Royal Flash. Τρίτη υποδρομία, Σερ Πέπε, Ελμπρούς, first shoot, Royal Flash, Σερ Πέπε, Ελμπρούς, first shoot, Royal Flash, 3-2-1-4, 3-2-1-4. Τέταρτη υποδρομία, 1000 μέτρα. Βενσερέμος με τον Δημητσάνη, Τσανκαράς με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Βέντο Ροζάρι με τον Χαραλαπαντρέου, Θεοχάρης με τον Καποδίστρια, Σπάρτη με τον Αδάμου και Χιούκο με Τσουχνικά. Λοιπόν, 6 συμμετοχές στην τέταρτη υποδρομία, Χαρή. Εντάξει, καλή υποδρομία, παρά τις λίγες συμμετοχές που θα έχουμε. Ήταν εντυπωσιακό στην νίκη του Τσανκαρά. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα για να διεκδικήσει την νίκη. Εντάξει, ωστόσο είναι πολύ. Και ο Θεοχάρης φαίνεται ότι μπορεί να ανήκαψε μετά την τελευταία του συμμετοχή. Είναι και Βεσσερέμο σταθερό, ο Βέντο Ροζάριο. Είναι καλή υποδρομία. Για 4 άλογα. Λοιπόν, 20 Ιουλίου πάμε να δούμε την νίκη για τον Τσανκαρά. Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Καλή εκκίνηση. Έχει Αρχοντούλα, η οποία θα διεκδικήσει την πρωτοπορία από τον Τσαγκαρά εξωτερικά, Σαραντάρης και ο καπιτάν Αντώνης που ψάχνει διάδρομο για να βελτιώσει η θέση. Ο Αρχοντούλα μπροστά, ο Σαραντάρης εξωτερικά είναι ο Τσαγκαράς μαζί με τον καπιτάν Αντώνη. Έμεινε πίσω λίγο ο Δαμασκιός και ακόμη πιο πίσω είναι ο Όρκος Τιμής σε κάπως καλό ρυθμό. Τσαγκαράς από νωρίς θέλει να πάει στην πρωτοπολία και να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό στα τρία μήκη ήδη από την Αρχοντούλα, τον Σαραντάρη και τον καπιτάν Αντώνη. Τσαγκαράς στην πρωτοπορία. 2-2,5 μήκη από το Σαραντάρη και τον καπετάν Αντώνη. Καπετάν Αντώνη τώρα θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση και να πλησιάσει τον Τσανκαρά μαζί πάντα με τον Σαραντάρη. Πιο πίσω η Αρχοντούλα και ο Δαμασκηνός. Πάμε για 500. Τσανκαρά πάντα είναι στην πρωτοπορία. Είναι στα 2 μήκη από τον καπετάν Αντώνη που πιέζει τώρα για τον Σαραντάρη να τον πλησιάσουν. Όμως ο Τσανκαρά στο σημείο αυτό έχει πλεονέκτημα και μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Στα 4-5 μήκη ο Τσανκαρά. Ο καπετάν Αντώνη τώρα θέλει να περάσει στη δεύτερη. Τσανκαρά είναι 7-8 μήκη.
και από τα υπόλοιπα άλογα, Τσαγκαράς έχει δυνάμει, Τσαγκαράς. Τα υπόλοιπα άλογα μάχονται για τη δεύτερη θέση, καθώς ο Τσαγκαράς είναι πολύ μπροστά. Τσαγκαράς με 40 τώρα στη δεύτερη θέση. Τσαγκαράς θα κερδίσει πολύ εύκολα στο τέλος. Και ο πίσω είναι ο 40, ο καπετάν Αντώνης και η Αρχοντούλα. Τέταρτη υποδρομία, Τσαγκαράς Θεοχάρης Βενσερέμος Βέντο Ροζάριο. Τσαγκαράς Θεοχάρης Βενσερέμος Βέντο Ροζάριο. 2-4-1-3, 2-4-1-3. Πάμε στην πέμπτη υποδρομία, 1200 μέτρα Παντελή Τσίφ με τον Χρόνο Πανδρέου. Κουίνο Πατελή με τον Πεπ, Έλτσε με τον Δημητσάνη, Χαλιμπάλακ με τον Ηρακλέο, Χαβάη Μαέστρο με τον Λουίζο Ανδρέου, Πίντο με τον Καποδίστρια. Έξι συμμετοχέ τη πέμπτη υποδρομία και εδώ χάρη πιθανόν πολλά να εξαρτηθούν από το ρυθμό που θα έχουμε στην υποδρομία. Έχουμε την Κουίνο Πατελή που είναι η πιο γρήγορη του ομίλου, έχουμε την Έλτσε προσφάτη εντυπωσιακή νικήτρια, αλλά και την Πίντο, η οποία πραγματικά στην τελευταία τη συμμετοχή έτρεξε πάρα πολύ καλά, παρά το τερμάτισε την τρίτη. Πολύ καλό χρόνο στα 1000 μέτρα που δεν ευνοεί του. Στα 1200 μέτρα σαφώς θα είναι πιο επικίνδυνη. Είναι καλύτερη στα 1200 μέτρα σίγουρα η Πίντο. Θα προσπαθήσει να καταλάβει αυτά, να καταβάλει αυτά τα δύο άλογα που ανέφερε, να τα απειλήσει τουλάχιστον. Mm. Εκεί πέρα νομίζω είναι δύσκολο για άλλο να μπει μέσα στα, σε αυτού του τρει. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Παντελίτσι που είναι σταθερό, φαίνεται να είναι το επόμενο άλλο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 27 Ιουλίου, Queen Vadili στην νίκη, Πίντο στην τρίτη. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη τρίτη υποδρομία. Παραμένει στην αφεντηρία η Κολομπία. Τώρα ξεκινάμε μάλλον. Queen Vadili γρήγορη εκκίνηση, πάει στο κεφάλι. Ακολουθεί στο ίδιο περίπου ύψο τη Τσερκώδη Αμύρακο. Τα 6-7 μήκη είναι η Πίντο, με Χαβάη Μαέστρο. Τσερκώδη ψηλό και εκτό διαδρομή η Κολομπία. Ένα ύψο των 600 μέτρων. Queen Vadili στην πρωτοπορία συνεχίζει την καταδίωξη τη Τσερκώδη Αμύρακο. Τα 7-8 μήκη. Είναι η Πίντος με Queen Vadili να κρατά την πρωτοπορία στο 1,5-2 μήκη τώρα από την Τσερκώδη της Αμύρακολ. Αρκετά πιο πίσω η Πίντος, πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, 400 άρη, Queen Vadili πάντα στην πρωτοπορία καταδιωκόμενη από την Τσερκώδη της Αμύρακολ στα 3 μήκη. Τώρα η Πίντος είναι αρκετά πιο πίσω στην τρίτη θέση με Queen Vadili να μπαίνει με μεγάλο προβάδισμα στη ευθεία τώρα από την Τσερκώδη της Αμύρακολ. Η Πίντος ακολουθεί στην τρίτη θέση με την Queen Vadili. Από την αρχή στην πρωτοπορία είναι στα 4-5 μήκη μπροστά τώρα από την Τσερκώδη της Αμύρακος. Στην τρίτη θέση είναι η Πίντος με την Queen Vadili με πολλές δυνάμεις και σήμερα θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Ενώ Τσερκώδη της Αμύρακος διατηρεί τη δεύτερη θέση από την Πίντο με τέταρτο τον Τσερκώδη Ψήλ. Πέμπτη υποδρομία, Πίντος, Έλτσε, Queen Vadili, Παντελή Τσίφ. Πίντος, Έλτσε, Queen Vadili, Παντελή Τσίφ. 6-3-2-1, 6-3-2-1. Έκτη υποδρομία, 1000 μέτρα. Queen Ligia με τον Χαράλαμπο Ανδρέου. Τάρα Λάιντ με τον Κεφάλα. Χαμόγια με τον Καποδίστρια. Αέροπο με τον Ηρακλέο. Σάιπρου Δρυ με τον Πέπφο. Δωράνθια με τον Κωνσταντίνο Γιάννου. Golden John με τον Δημητσάνη. Επτά οι συμμετοχέ τη έκτη υποδρομία. Χαρή. Φαβορεί ο Τάρα Λάιντ, ειδικά σε αυτή την απόσταση. Είναι καλό σπρίτερ και ικανό να επιστρέψει στι επιτυχίε. Πολύ δεχτήμενη χαμόγια θα προσπαθήσει να συναγωνιστεί. Και εδώ πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο για κάποιο άλογο να χωρίσει αυτά τα δύο. Νομίζω ότι Queen Ligia τότε. Ναι. 24 Ιουνίου, Διαθήκη στην ίδια, Queen Ligia στη δεύτερη θέση, Τάρας Λάιτ στην πέμπτη, Golden John στην έκτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη ένατη. Υπάρχει καλή κίνηση τη Τσερκώδη Αμύρακολ, η οποία θέλει να οδηγήσει από τον αριθμό 5. Όμως πιέζει και ο Τάρας Λάιτ από την εσωτερική και θέλει αυτό να οδηγήσει την υποδρομή. Τα δύο άλογα είναι στο ίδιο ύψο. Τάρας Λάιτ θα πάει στο κεφάλι. Θα ακολουθεί η δεύτερη Τσερκώδη Σαμίρακο, στην τρίτη θέση ακολουθεί η Queen Ligia, ο Lucifer στην τέταρτη. Είχαμε ανατροπή αμέσως μετά την κίνηση. Να δούμε στη συνέχεια. Είχαμε άλογο το οποίο έχει ανατρέψει τον αναβάτη του. Στο 800 άρι, Τάρα Λάι στην πρωτοπορία. Τσερκώδη Σαμίρακο ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι η Queen Ligia που ακολουθεί. Και πίσω είναι ο Lucifer. Στο Τάρα Λάι έχει 4-5 μήκη υπεροχή τώρα από τη Τσερκώδη Σαμίρακο. Στην τρίτη θέση είναι η Queen Ligia, στην τέταρτη ο Lucifer και στην πέμπτη τον Talk. Νομίζω ότι ο Top Circus ο οποίο έχει άνθρωψη τον αναβάτη του με τον Τάρα Λάιτ να μπαίνει με σοβαρό προβάδισμα στην ευθεία. Είναι 5 μήκη μπροστά από τον Lucifer, ο οποίο βρίσκεται στην εσωτερική. Είναι και η Queen Ligia και λίγο πιο πίσω η Τσερκώδη Αμύρακολ. Τάρα Λάιτ στην πρωτοπορία. Queen Ligia τώρα φαίνεται να περνά στη δεύτερη θέση. Τσερκώδη Αμύρακολ θέλει να μπει ξανά μέσα στην κούρσα, καθώ φαίνεται ότι εξασθενεί κάπω ο Τάρα Λάιτ. Δέχεται ομαδική επίθεση από πολλά άλογα. Να και η Διαθήκη μέσα στην κούρσα. Queen Ligia έχει περάσει τώρα. Queen Ligia και Διαθήκη από την εξωτερική, η οποία είναι δυνατή να περάσει, να κερδίσει την υποδρομία. Πιο πίσω, Queen Ligia, Πίντος και Τσερκώδη Σαμίρα Κόλ. Έκτη υποδρομία. Τάρας Λάιτ, Χαμόγια, Queen Ligia, Golden John. Τάρας Λάιτ, Χαμόγια, Queen Ligia, Golden John. 2-3-1-7, 2-3-1-7. Έβδομη για τελευταία υποδρομία, 1200 μέτρα. Λεξέκο Πόη με τον Καποδίστρια. Χαβάη Πλέερ με τον Χατζηπαναγιώτου. Σερ Νίνο με Σόφι Ράλστον. Τρόμο με τον Δημητσάνη. Αχιλέα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. Νόμο με τον Πέπφο. Δαναίδα με Τσουχνικά.
Τρίγκης με τον Κεφάλα, Φλάι Οργία με τον Χαράλα Μαντρέο και Χαβάη Σπρίντερ με τον Γιώργο Μεσίτη. 10 οι συμμετοχές της 7ης υποδρομία. Εντάξει, μια αφίρωπη υποδρομία. Είδαμε χιλιάδες φορές φέτος. Σερνίνος σε φόρμα διατηρείται. Μπορεί, παρά το ότι είναι πιο μικρή απόσταση από την τελευταία φορά, διεκδικήσει την νίκη. Δείχνει βελτιωμένος ο Χαβάης Σπρίντερ. Ναι, έταξε πολύ καλά στην τελευταία συμμετοχή. 49 κιλά, 1200 μέτρα, πολύ υπολογίσιμος. Ναι, και σταθερό, εντάξει, εγώ πόη. Ναι, σίγουρα, πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 20 Ιουλίου, Θράκη στην νίκη, Χαβάη Πλέερ στην ένατη θέση, Σερνίνο στην τρίτη, Τρόμο στην τέρτη, Νόμα στην πέμπτη, Τρίγκη στην έκτη, Φλάι Οργία στην έβδομη και Χαβάη Σπρίντερ στη δεύτερη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη τέταρτη υποδρομία, όχι τόσο καλή για τον Τρόμο και τον Καλίση που μένουν πίσω, καλή για τη Θράκη που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία από τη Φλάι Γεωργία. Ο Νόμα ακολουθεί στην τρίτη θέση, Χαβάη Σπρίντερ. Πιο πίσω είναι ο Τρίγκης, ακόμη πιο μέσα τρέχει ο Χαβάη Πλέερ. Πιο πίσω ο Τρόμος βελτιώνει θέση, ο Σερνίνος και τελευταίος ο Καλίσης. Πάντα στην πρωτοπορία η Θράκη. Ο Ινόμαος με τη Φλάι Γεωργία ακολουθούν σε δεύτερη τρίτη θέση. Ο Χαβάη Σπρίντερ και εσωτερικά είναι ο Τρίγκης. Με την Θράκη και τον Ινόμα μαζί με τη Φλάι Γεωργία. Ινόμαος τώρα θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση από την Φλάι Γεωργία. Χαβάη Σπρίντερ πιο πίσω, ακόμη πιο πίσω ο Τρίγκης εσωτερικά με τον Τρόμο, τον Σερνίνο. Χαβάη Πλέερ και στην τελευταία θέση πάντα ο Καλίσης 800. Θράκη 2-3 μήκη από τον Ινόμαο. Που φαίνεται στο σημείο αυτό να είναι ο μόνος που την ακολουθεί. Εσωτερικά είναι η Φλάι Γεωργία, πιο πίσω είναι ο Χαβάη Σπρίντερ με τον Τρίγκη. Με τη Θράκη σταθερά 4-5 μήκη τώρα από τον Ινόμα που πιέζει το σημείο αυτό, προσπαθεί να καλύψει. Ο Χαβάη Σπρίντερ περνά τρίτος. Πιο πίσω κάνει ανέβασμα ο Τρόμος μαζί με τον Σερνίνο. Όμως η Θράκη είναι στα 6-7 μήκη από τον Ινόμα και το Χαβάη Σπρίντερ τώρα που φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να πλησιάσει τον Ινόμα. Η στροφή η Θράκη στο μεταξύ είναι σταθερά στα 6-7 μήκη στην πρωτοπορία από τον Ινόμα και το Χαβάη Σπρίντερ. Θράκη είναι 7-8 μήκη στην πρωτοπορία. Ο Χαβάη Σπρίντερ είναι στη δεύτερη θέση. Η Θράκη είναι πολύ μπροστά από το Χαβάη Σπρίντερ που περνά καθαρά τώρα στη δεύτερη θέση. Φίνιση κάνει ο Σερνίνος. Η Θράκη πάει από την αρχή στην πρωτοπορία και είναι στα 5 μήκη, 6 από το Χαβάη Σπρίντερ. Θράκη θα κερδίσει με τα χέρια κάτω με τον Δημήτρη Κεφάλα. Και ο πίσω Χαβάη Σπρίντερ, Σερνίνος και Τρόμος στην τέταρτη θέση. Έβδομη υποδρομία, Σερνίνο, Χαβάη Σπρίντερ, Λεξέκο Πόη Τρόμο. Σερνίνο, Χαβάη Σπρίντερ, Λεξέκο Πόη Τρόμο. 3-10-1-4, 3-10-1-4. Να θυμηθούμε τα καλύτερα αγκανιά. Δεύτερη υποδρομία Μαριού με το 5, έκτη υποδρομία Ταρας Λάιτ με το 2. Δεύτερη υποδρομία Μαριού με το 5, έκτη υποδρομία Ταρας Λάιτ με το 2. Καλύτερα δίδυμα. Τρίτη υποδρομία Σερ Πέπελ Μπρούς 3-2 και έκτη υποδρομία Ταρας Λάιτ Χαμόγια 2-3. Τρίτη υποδρομία Σερ Πέπελ Μπρούς 3-2 και έκτη υποδρομία Ταρας Λάιτ Χαμόγια 2-3. Και outsider, καλύτερο, 7η υποδρομία Σερνίνος με το 3, 7η υποδρομία Σερνίνος με τον αριθμό 3. Λοιπόν, χάρη, ολοκληρώνουμε. Αύριο η υποδρομή μας είναι 7, είναι ώρα ενάρξης 5. Τα πάμε όσον αφορά το πρόγραμμα. Είναι λίγες οι συμμετοχές, θα γίνουν ακόμη πιο λίγες με κάποιες διαγραφές που θα έχουμε. Όμως έχουμε και μεταφερόμενα που είναι ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, έχουμε. Αναφέραμε, έχουμε κάποιες υποδρομές που είναι ποιοτικές παρά τους ολιγομελείς ομίλους, διότι είναι, δεν είναι πάντα ο αριθμός, είναι και η ποιότητα των υποδρομιών και ο συναγωνισμός μεταξύ των αλόγων που έχει μεγαλύτερη σημασία. Οπωσδήποτε να αναπαράγουν τα μεταφερόμενα. Έχουμε αρκετά, 2.726 ευρώ στην πρώτη υποδρομία. Σε μια υποδρομία με πόσα άλογα, 5? Να μείνουν 5. Με 5, πιθανόν 5. Έχουμε αυτόν τον τετρακάστ. Μάλιστα. Μπορεί και 4 να τρέξουν. Και να έχουμε τετρακάστ. Έχουμε πάλι τετρακάστ. Έχουμε γιατί. Έχουμε, νομίζω, γιατί διαγραμμένο ο πέπτο. Μπορεί να έχουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω έχουμε. Πάντω στου 5 έχουμε. Ναι, στου 5 σίγουρα έχουμε. Μάλιστα. Και μεταφερόμενο το τετράκι, ναι. Ναι, 2.726 ευρώ. Double Fork. Double Fork, 2.113 ευρώ περίπου. Pick 6, εδώ είναι το στοίχημα της ημέρας, 27.297 ευρώ και 60 cent. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Καλό σας βράδυ.